Και σας έχουμε ωραία πρόταση για τα δώρα των γιορτών. Από το πιο μικρό που θα έχει όμως όλη την αγάπη τη δική σας και των παιδιών που τα δημιούργησαν, φορτωμένο πάνω, μέχρι το πιο μεγάλο που είναι τα συναισθήματα, οι αγκαλιές. Θα πάμε στο βαγονάκι του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Ηλιοτρόπια. Θα συναντήσουμε εκεί την Κωνσταντίνα Φωτοπούλου με τον Κλεάνθη Πράτο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία. Είμαστε στην Πλατεία Ελευθερίας, στο κέντρο του Βόλου. Καλησπέρα και στους δύο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλησπέρα Σωτήρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ακριβώς βρισκόμαστε στο ανακαινισμένο από την ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου βαγονάκι, το οποίο όπως είπες και εσύ, κόμισε στην Πλατεία είναι ένα βαγόνι τρένου, μια χαρά. Το οποίο φέτος ήρθε στην Πλατεία Ελευθερίας από την πλευρά Ανθίμου Γαζή, θα έρθει ο κόσμος να το βρει. Όπως κάθε χρόνο, εδώ και περίπου μία δεκαετία, έτσι και φέτος, τα ηλιοτρόπια του Συλλόγου αλλά και οι φίλοι των ηλιοτροπίων έχουν στήσει το Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ με τις όμορφες χειροποίητες ως επιτοπλίστων, θα σου πω, δημιουργίες. Όπως βλέπουμε, με τη βοήθεια του Δονάτου Δρίμψε, έχει γούρια, έχει χριστουγεννιάτικα στολίδια, κούπες, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν το ιδανικό, το τέλειο δώρο Χριστουγέννων αλλά και Πρωτοχρονιάς για τους αγαπημένους μας. Φυσικά θα δώσω το λόγο στον κύριο Κλεάνθη Πράτο και σε σένα, Σωτήρη, για να μας πει πώς δημιούργησαν αυτές τις χριστουγεννιάτικες δημιουργίες. Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Και μόνο αυτή η πανδεσία τέχνης, χρωμάτων, την καλή διάθεση που εκπέμπουν όλα αυτά τα αντικείμενα, γιατί και τα αντικείμενα μπορούν να εκπέμψουν καλή διάθεση. Δηλαδή δεν είναι να τραβήξουν μάτι. Ναι. Ξέρεις ότι το ελάχιστο να πάρεις θα χαρίσεις ένα χαμόγελο, αν μη τι άλλο, στον άλλον. Είναι δημιουργίες που τις κάναν παιδιά σας και παιδιά σας, μάλλον, να το πω έτσι. Όλοι μαζί. Ναι, ναι. Ακριβώς. Όλοι μαζί και παιδιά μας. Μεταξύ αυτών είναι και η κόρη μου. Εγώ είμαι και μπαμπάς και πρόεδρος των ηλιοτροπίων. Έτσι, το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Και το ξέρεις. Και όλα μας παρέχει ο Δήμος Βόλου με την ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ, το βαγονάκι, το θερμοκήπιο που στεγάζονται τα άτομα αυτά και ασχολούνται με τις κατασκευές, και οι φίλοι των ηλιοτροπίων μας βοηθούν για να έχουμε στήσει αυτό το ωραίο βαγονάκι εδώ. Ποιες ώρες, για να γίνουμε και πρακτικοί, είστε εκεί? Ώρες καταστημάτων. Αυτή την εβδομάδα είμαστε τη και την άλλη ώρες καταστημάτων. Της αγοράς ανοίγετε και κλείνετε κι εσείς. Έτσι. Ακριβώς. Τι θα βρούμε, θα βρούμε διακοσμητικά, θα βρούμε δώρα, τι θα βρούμε? Διακοσμητικά, πολλά γούρια, ημερολόγια, κοσμήματα, τα οποία είναι με τα χεράκια των παιδιών όλα φτιαγμένα. Επίσης γλυκά του κουταλιού, προσφορές φίλων των ηλιοτροπίων. Να, αυτά εγώ θέλω να ακούω, τα γλυκά του κουταλιού. Ναι. Ο καθένας με τους καημούς. Ναι. Ο καθένας με του μόνο του. Έτσι. Και αυτά μας και πολύ ωραίες άλλες κατασκευές. Αυτό που δείχνει τώρα η Κωνσταντίνα είναι μια ωραία, ένα για δωράκια ωραία για τις κυρίες συνήθως. Πάρα πολλά πράγματα, λουλούδια. Αν βλέπετε πίσω μου, ακριβώς υπάρχουν και πάρα πολύ ωραία αλεξανδρινά. Έτσι, ωραία. Και ημερολόγια πάρα πολλά. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε θα το βρείτε. Αυτό είναι αλήθεια. Καλές γιορτές, πάντα ωραίες αφορμές για να συζητούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Σωτήρη. Γεια σας, κύριε Πράτο. Και είπα, θα ήθελα κάποια στιγμή την άνοιξη να κάνουμε και ένα ρεπορτάζ στα ηλιοτρόπια, στο θερμοκήπιο επάνω. Βεβαίως. Με μεγάλη χαρά το κλείνουμε από τώρα. Εκεί ανοίγει την ατζέντα της η Κωνσταντίνα και δίνουμε ραντεβού. Γεια και χαρά. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Το βαγονάκι στην Πλατεία Ελευθερία, στο κέντρο του Βόλου, λοιπόν, για αυτές τις αγορές. Και ξέρετε, δεν είναι ότι περιμένει να ζήσει από το έσοδο αυτού του μπαζάρ το βαγονάκι. Είναι μεγάλη χαρά να ακούσουν όλα αυτά τα παιδιά ότι ό,τι φτιάξαμε ξεπούλησε.